Το καλάθι του Νονού, το οποίο θα αφορά παιχνίδια και λαμπάδες, θα εφαρμοστεί στα καταστήματα παιχνιδιών από αύριο 29 Μαρτίου μέχρι και τις 15 Απριλίου. Σε αυτό θα συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις παιχνιδιών με ετήσιο τζίρο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, αλλά και εθελοντικά όσες με μικρότερο τζίρο το επιθυμούν, με σκοπό να διευκολύνουν όσο μπορούν τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές, στη συγκεκριμένη περίπτωση, περισσότεροι είναι οι Νονοί και οι Νονές που ψάχνουν να πραγματοποιήσουν την αγορά τους, να πάρουν λαμπάδα και αυγό, σοκολατένιο ή τις επόμενες αγορές τους για τα παιδιά, θα υπάρχει μία επιλογή η οποία θα είναι, ας πούμε, πιο προσιτή. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τις ανάγκες, τι θέλω να πω. Τα παιδιά ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα και συνήθως από τους νονούς ζητάνε αυτά που δεν τους παίρνουν οι γονείς. Οπότε ο κάθε νονός και κάθε νονά θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του βαφτιστήριου και να το κάνει χαρούμενο. Οπότε οτιδήποτε ζητήσουν θεωρώ ότι θα το αγοράσουν, είτε είναι στο καλάθι του νονού είτε δεν είναι. Οι κατηγορίες παιχνιδιών που θα διαμορφωθούν από το αρμόδιο Υπουργείο και από τις οποίες η κάθε επιχείρηση θα επιλέγει κάθε εβδομάδα τα προϊόντα που θα απαρτίζουν τους καταλόγους της, αναμένεται να είναι παρόμοιες με εκείνες των Χριστουγέννων. Θα προσθεθούν οι λαμπάδες με παιχνίδια για τις αγορές των νονών προς τα βαφτιστήρια τους. Δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Σίγουρα θα εξυπηρετήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις, φαντάζομαι, όπως κάθε φορά. Τώρα στις τοπικές δεν ξέρω ποια θα είναι η λειτουργία τους και τι αποτέλεσμα θα έχει εν τέλει. Το καλάθι των Ονών στα καταστήματα παιχνιδιών δημιουργείται στα πρότυπα του καλαθιού του Άι Βασίλη, που είχε τεθεί σε ισχύ την περίοδο των Χριστουγέννων και που στην Πάτρα δεν απέδωσε, καθώς οι καταναλωτές στα καταστήματα παιχνιδιών ούτε καν ρωτούσαν αν υπάρχει. Όσον αφορά τη δικιά μας επιχείρηση, δεν υπήρχε κάποια ερώτηση, ούτε μία. Τώρα δεν γνωρίζω στο καλάθι του Ονού πώς θα λειτουργήσει. Ίσως δεν το έχουν συνδέσει τόσο πολύ με τις τοπικές επιχειρήσεις και τα τοπικά καταστήματα. Μπορεί να είναι και αυτό. Θα υπάρχει όμως και σε αυτά. Με απόφαση των ιδιωτικών. Ναι, ναι, βέβαια. Θα περιλαμβάνει 12 συνολικά κατηγορίες παιχνιδιών. Λαμπάδες και παιχνίδια, σοκολατένια, αυγά, επιτραπέζια και παζλ, παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ, βρεφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας, οχήματα, τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια, λούτρινα και μουσικά παιχνίδια.